Καταρχήν να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μπαμπένο και όλους εδώ πέρα στην Εστία. Συμμερίζω τον προβληματισμό. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια η οποία αδικείται γιατί το μείζον ζητούμενο ο δρόμος δεν έχει προχωρήσει όπως θα έπρεπε. Θεωρώ ότι δεδομένης της επανειλημμένης αναφοράς του Πρωθυπουργού στην προτεραιότητα που έχει δώσει στον βόρειο δυτικό άξονα της Εύβοιας, πρέπει να το αξιοποιήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, να πιέσουμε για να έχουμε άμεσα προώθηση του έργου. Σας λέω ότι δυστυχώς, μετά από 3 κοντά χρόνια, ο χαρακτηρισμός του καταπήγοντος δεν ισχύει. Συνεπώς, χρειάζεται πολλαπλάσια πίεση τώρα για να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Και βέβαια, μία σειρά άλλων καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών που δεν επιτρέπουν να φανούν απτά σε όλους τους πολίτες της Βόρειας Εύβοιας τα αποτελέσματα αυτής της υπερπροσπάθειας που έγινε και των σημαντικότατων κεφαλαίων που προωθήθηκαν στη Βόρεια Εύβοια για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξή της. Λοιπόν, για την όχι χωρίς κεντρικό δικό άξονα δεν είναι. Θα έλεγα, επειδή όλα τα αισθήματα που αναφέρθηκαν είναι σημαντικά και το υδροθεραπευτήριο του Τσίλερ και το υδροθεραπευτήριο του ΕΟΤ που τώρα είναι στην ΕΝΤΑΔ που δεν έχει προχωρήσει ο εξυγχρονισμός του όπως ήταν επανειλημμένα, είχε επανειλημμένα διατυπωθεί. Λοιπόν, είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν, αλλά νομίζω ότι η απόλυτη προτεραιότητά μας πρέπει να είναι ο βόρειος οδικός άξονας και είμαι σίγουρος ότι αν δουλέψουμε, πιέσουμε όλοι μαζί, θα φέρουμε